Ότι υπήρξαν αγώνες σε αυτή τη ζωή που δεν είχαν αποτέλεσμα. Η Κεσαριανή ιδιαίτερα μπορεί να επικαλείται από την ίδρυσή της όταν οι Μικρασιάτες βρέθηκαν εδώ στους αγώνες και στις επιτυχίες που είχε, οι οποίες είναι πάμπολες, αλλά μπορεί να επικεντρωθεί κανείς στην ιδιοκτησία του σκοπευτήριου, του θυσιαστηρίου, όταν πάλευε επί χρόνια η σκοπευτική εταιρεία να το ιδιωτικοποιήσει, να το κάνει δικό της. Οι Κεσαριανιώτες με προτεργάτες, τους δημάρχους Μακρύ κλπ. Έστησαν τεράστιους αγώνες με αποτέλεσμα το 15 πλέον, αν θυμάμαι καλά, να αναγκαστεί το κράτος, το οποίο στήριζε, αν θέλετε, από πίσω από τις πλάτες του λαού τη σκοπευτική εταιρεία, αναγκάστηκε να περάσει νόμο και να τον παραχωρήσει πλέον στο Δήμο. Εδώ πρέπει να επικαλεστούμε βέβαια και άλλες δυνάμεις που έχουν αυτή τη λογική της αναποτελεσματικότητας των αγώνων, που πρότειναν τότε να χρηματοδοτήσουμε ή να πληρώσουμε τη σκοπευτική εταιρεία για να απαλλαγούμε από την παρουσία της. Αυτό όμως δεν πέρασε και είδαμε το αποτέλεσμα τελικώς, ότι το σκοπευτήριο, το θυσιαστήριο, έγινε πλέον κτήμα του Κεσαριανιώτικου λαού. Τέτοια επιτεύγματα οι Κεσαριανιώτες με την ιστορία τους έχουν αποδείξει ότι είναι εντελώς λάθος στο ότι είναι αναποτελεσματικοί οι αγώνες. Οι αγώνες είχαν πάντα και θα έχουν πάντα αποτελέσματα, αρκεί ο λαός να αντιληφθεί τον αντίπαλό του και να παλέψει σύσσωμος εναντίον του.